Επολιτιστικός Σύλλογος Αφάλωνα η Αγία Τριάδα σας καλησπερίζει και σας ευχαριστεί που παρίσταστε στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι μεγάλη μας τιμή να φιλοξενούμε τέτοιου είδους δράσεις, αφού σκοπός του Συλλόγου μας είναι η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μελών του, η ψυχαγωγία και η δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των και γενικότερα η πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού. Ο κύριος Ευστράτιος Βακουλής κατάγεται από τον Αφάλωνα και είναι πτυχιούχος οικονομικών και πολιτικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Νομικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε αερολιμενάρχης για πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα θα μας παρουσιάσει την ποιητική του ανθολογία «Ο ήχος της σκέψης», την οποία θα παρουσιάσουν ο κύριος Παναγιώτης Γρηγορίου, καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, και ο κύριος Στρατής Αναγνώστου, φιλόλογος και ιστορικός, παύλα συγγραφέας. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ και ευχόμαστε το βιβλίο του να είναι καλοτάξιτο. Παρατηρώντας το εξώφυλλο του βιβλίου του αγαπητού συγχωριανού σας και φίλου Στρατή Βακουλή, του πρώην αερολιμενάρχη Μυτιλίνης, διακρίνουμε ένα μουσικό όργανο, μια λύρα που μοιάζει με το αρχαίο μουσικό όργανο τη Βάρβητο. Αν συνδυάσουμε την εικόνα αυτή με τον τίτλο του βιβλίου «Ο ήχος της σκέψης», τότε εύκολα νομίζω ότι μπορούμε να αισθανθούμε τη μουσικότητα την οποία αποπνέει το βιβλίο και μόνο από την παρατήρηση του εξωφύλου του. Πρόκειται για ένα βιβλίο 84 σελίδων που περιέχει 38 ποίηματα και 24 αποφθέγματα, συναφή με το νόημα αντιστοίχων 24 από τα 38 ποίηματα. Τα αποφθέγματα αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε το νόημα των συγκεκριμένων ποίημάτων. Έτσι γεννιέται αναπόφευκτα το ερώτημα. Τι σχέση μπορεί να έχει η ποίηση με τη μουσική? Είναι η ποίηση μουσική? Η απάντηση, κατά τη γνώμη μου, είναι ναι. Αν σκεφτούμε ότι πολλά ποίηματα γίνονται πολύ εύκολα τραγούδια, ασφαλώς και θα συμφωνήσουμε με την παραπάνω απάντηση. Και αν επεκτείνω τη σκέψη μου και πω ότι με το τραγούδι, τη μελοποιημένη ποίηση, εκφράζουμε ευκολότερα τα συναισθήματά μας, χαρά, εφορία, ζεστασιά, έρωτα ή αντίθετα απογοήτευση, λύπη, πίκρα, απόγνωση, αλλά και άλλα συναισθήματα όπως ευλάβεια, ηρωισμό, απορία, τότε εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι με την ποίηση αυτά τα συναισθήματα εξωτερικεύονται πιο εύκολα, πιο άμεσα σε σχέση με την πεζογραφία. Να δύο παραδείγματα. Πρώτο παράδειγμα, στην παγκόσμια βιβλιογραφία το παλαιότερο εκτενές γραπτό κείμενο είναι ποιητικό και όχι πεζό. Πρόκειται για τα γνωστά σε όλους μας ποιητικά έπι του Ομήρου, την Ιλιάδα και την Οδύσσια. Δεύτερο παράδειγμα. Εγώ, παρότι δεν είμαι ποιητής, η πίκρα που ένιωσα με τον θάνατο της αγαπημένης μου γιαγιάς πριν από 42 χρόνια με παρακίνησε να γράψω σχετικό ποίημα. Έτσι λοιπόν και ο αγαπητός Στρατής εξωτερικεύει στο βιβλίο του τα ποικίλα συναισθήματά του με ποιητικό μουσικό λόγο. Τα ποίηματα αυτά, αν κρίνω από το περιεχόμενό τους, πρέπει να γράφηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Άλλα όταν ήταν σε νεότερη και άλλα σε μεγαλύτερη ηλικία. Αν κάνω λάθος, ο Στρατής ας με διορθώσει όταν πάρει το λόγο. Ορισμένα από αυτά είναι νομίζω ποίηματα που εύκολα κατανοούνται. Να ένα παράδειγμα ενός τέτοιου ποίηματος που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γράφτηκε όταν η μητέρα του αγαπητού Στρατή ήταν σε προχωρημένη ηλικία. Έχει τίτλο «Τα αχνάρια του χρόνου». Σας το διαβάζω. «Σκύψε να δεις της μάνας σου η όψη πώς αλλάζει. Σκύψε να δεις που στα μαλλιά της πέφτει χιόνι. Σκύψε τώρα μια στιγμή και ύστερα άλλη μια να δεις το χρόνο πόσο γρήγορα περνάει.
Σήκω να δεις, το σώμα της, φυτού που ο κορμός φουσκώνει και αδύναμο το βάρος του, μόνο τη γη κοιτάζει. Πιάσε να δεις τα χέρια της, που άλλοτε βελουδένια και αστράφτανε στον ήλιο της, τώρα ρητιδιασμένα. Θυμήσου μικρός, τα στήθια της έκανες μαξιλάρι, καρφώθηκαν στην πλάτη της, έγινες παλικάρι. Θυμήσου τα χρώματα την τίνανε, τα αρώματα, την επιμέλειά της. Δες πως όλα αλλάξανε, δες το περπάτημά της, δες την αμέλειά της. Σκύψε να δεις την αλλαγή, μόνο μην της το δείξεις. Σκύψε και δώσ' της το φιλί και πάρε της το δάκρυ. Πάρε χαμόγελο αν μπορείς και βάλτο της στο στόμα. Νιώθε πως είναι ζωντανή κι ας είναι. Χρόνε, στάσου, μην περνάς από το χαμόγελό της. Πέρνα αν θέλεις δυο φορές και τρεις από το δικό μου. Άσε τον ήλιο να μπορώ να δω στο πρόσωπό της και δώσε σε μένα σκοτάδι όσο θες. Εύκολα μπορούμε να αποκομίσουμε τα συναισθήματα που αποπνέει το ποίημα. Να ορισμένα από αυτά. Η αγάπη στη μάνα, η συμπόνια, η πίκρα για τα γυρατιά, η επιθυμία για ανατροπή του αναπόφευκτου πεπρωμένου. Όμως, η ποιητική αυτή συλλογή που σήμερα παρουσιάζεται περιέχει κυρίως ποίηματα που κατά τη γνώμη μου εντάσσονται στον υπερεαλισμό, δηλαδή στο λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό κίνημα του 20ου αιώνα που επιδίωκε την έκφραση του υποσυνείδητου κόσμου χωρίς λογικό έλεγχο, χωρίς ηθικούς και αισθητικούς περιορισμούς. Θα σας διαβάσω ένα τέτοιο ποίημα που έχει τίτλο «Αδύναμη θέληση». Έφτιαξα ένα βάθρο από χρόνο και έβαλα τη θέλησή μου επάνω. Είπα και πήρε η θάλασσα φωτιά και τα βουνά να γίνουνε χωράφια. Κίνησα μέσα από την ανεμελιά του κόσμου την ανημποριά κι είπα να φτιάξω μια φωλιά τόσο μικρή μα να χωρά όλου του κόσμου τα καλά. Το πίστεψα για μπορετό και μάλιστα για εύκολο. Νόμισα πως ήταν αρκετό αφού η θέλησή μου στο βάθρο ήταν πάνω. Πίστευα, μα όχι τώρα πια, πως με τον χρόνο συντροφιά όλα σου είναι δυνατά, αδύνατα και δυνατά. Κατέβασα τη θέλησή μου πάνω από το βάθρο. Έκατσα και στοχάστηκα να βρω τη δύναμή της. Άφησα το χρόνο να κυλά ανέμελα και βιαστικά. Ήμουν παιδί, παιδί μικρό και όλα δικά μου ήτανε. Ο χρόνος όμως πέρασε και έφερε αυτό που έφερε. Στο ποίημα αυτό κυριαρχεί το υπερφυσικό και το αναπάντεχο. Παραδείγματος χάρη, έφτιαξα ένα βάθρο από χρόνο. Είπα και πήρε φωτιά η θάλασσα. Και τι μπορεί να εννοεί ο ποιητής με όλα αυτά? Ποιο είναι το νόημα του τελευταίου στίχου του ποίηματος «Ο χρόνος όμως πέρασε και έφερε αυτό που έφερε»? Είμαστε υποχρεωμένοι να αποκωδικοποιούμε όλες αυτές τις μύχιες σκέψεις του ποιητή και αν δεν τα καταφέρουμε? Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα ταυτίζεται με τη νέα θεώρηση της λογοτεχνίας όπως διδάσκεται τα τελευταία χρόνια στα σχολεία και ειδικότερα στα γενικά λύκεια και στο πανελλαδικό εξεταζόμενο μάθημα γλώσσα λογοτεχνία. Αυτό που πρωτίστως μας ενδιαφέρει είναι η πρόσληψη της λογοτεχνικής ποιητικής σκέψης από τον αναγνώστη. Πώς ερμηνεύει δηλαδή ο αναγνώστης την ποιητική σκέψη? Και φυσικά αυτή η ερμηνεία δεν είναι υποχρεωτικό να ταυτίζεται πάντοτε με τη σκέψη του ποιητή. Έτσι λοιπόν και εγώ επιχειρώντας να ερμηνεύσω
το ποίημα του Στρατή «Αδύναμη θέληση», θεωρώ πως η αδύναμη θέληση είναι η επιθυμία ενός μικρού παιδιού, προφανώς του μικρού Στρατή, να πετύχει το ακατόρθωτο, το αδύνατο. Η απογοήτευση της αποτυχίας του, που συμπυκνώνεται στο στίχο «Κατέβασα τη θέλησή μου από το βάθρο», ήρθε σε όριμη ή πιθανώς και σε προχωρημένη ηλικία, αφού ο χρόνος τον προσγείωσε στην πεζή πραγματικότητα. Ο ήχος της σκέψης του Στρατή Βακουλή εκπέμπει σε συχνότητες τις οποίες άλλοτε συντονιζόμαστε εύκολα και άλλοτε όχι. Και είναι αυτό απολύτως φυσικό, αφού ο καθένας μας αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει με τον δικό του τρόπο τα πολλαπλά μηνύματα της καθημερινότητας. Θεωρώ ότι ο υπερρεαλισμός που διακατέχει πολλά ποίηματα της παρούσας συλλογής είναι συνειδητή επιλογή του Στρατή, που θέλει να εξωτερικεύσει σε στίχους τις πιο μύχιες σκέψεις του, ένα επιλεγμένο απόσταγμα της πολυσύνθετης ζωής του. Και αυτό το κάνει με τρόπο πρωτότυπο, δυσνόητο ίσως για πολλούς, μα κατά τη γνώμη μου απολύτως επιτυχημένο. Αφού εκφράσω στο φίλο Στρατή τα θερμά μου συγχαρητήρια για την ποιητική του αυτή συλλογή, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι καλοτάξιδη και στον ίδιο να είναι υγιής, ώστε να μας χωρίσει στο μέλλον ένα ακόμα πόνημα. Σας ευχαριστώ και σας ζητώ συγγνώμη που πρέπει αμέσως να αποχωρήσω λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης. Εγώ πριν να πάρει το λόγο ο καθηγητής ο Πάνος, θα σας πω ότι είναι τιμή μου που έχω κοντά μου το Στρατή τον αναγνώστο. Δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε. Έχει προσφέρει πολλά. Και μάλιστα ένα από τα βιβλία του το έχει ήδη, αλλά το ξέχασε να το φέρει. Θα το αφαιρώσει στο σύλλογο του χωριού. Που μιλάει πολλά παλιά για τον Αφάλωνα. Έχω γράψει την ιστορία του Αφάλωνα. Πριν από 23 χρόνια ήταν αυτό, το 2000 ακριβώς, όταν ο τότε ιερέας, νομίζω ο πατήρ Μιλτιάδης, αν θυμάμαι καλά, μου είχε δώσει κάποια και επεξεργάστηκα κάποια αρχεία από το αρχείο της Εκκλησίας. Και δημοσιεύθηκε στα αιωλικά... Στα λεσβιακά, ναι, το οποίο θα... Ναι, το οποίο θα σας το δώσει ο Στρατής. Και βέβαια από τότε έχουν προκύψει και άλλα στοιχεία. Ελπίζω κάποια στιγμή να είστε καλά. Κάποιες σκέψεις και από την δική μου την πλευρά για αυτή τη νέα δουλειά, την ποιητική δουλειά αυτή τη φορά του φίλου μου του Στρατή Βακουλή. Τον Στρατή τον γνωρίζω πάνω από 20 χρόνια. Έχω αυτή τη χαρά να είμαστε φίλοι όλο αυτό το καιρό. Και επίσης αυτό που πρέπει να πω είναι ότι εδώ και λίγο καιρό, λίγους μήνες, τον γνώρισα και ως ποιητή. Είχα τη μεγάλη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω ως λογοτέχνη βέβαια, ως συγγραφέα δύο βιβλίων. Τριών. Τα οποία, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον, γι' αυτό είπα δύο, μου έκανε την τιμή να μου ζητήσει να συμμετέχω στην παρουσίαση αυτών των βιβλίων. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε προηγουμένως ο φίλος, ο Στρατής, ο αναγνώστου για το εξώφυλλο του βιβλίου, είναι μία, θα έλεγα, πρωτόλια έτσι μορφή άρπας, αυτό το όργανο που φαίνεται εδώ. Είναι κάτι το οποίο ομολογώ υπάρχει μέσα στο σπίτι μου σε μεγαλύτερη βέβαια έτσι έκδοση, λόγω του ότι η κόρη μου είναι ασπίστρια. Λοιπόν, ομολογώ το εξής. Και είναι έργο δικό μου αυτό, εγώ το έχω κάνει. Ναι, μπράβο. Αυτό μου το έχεις πει και πραγματικά έμεινα άναυδος, γιατί θα μπορούσες να ασχοληθείς επαγγελματικά με την κατασκευή της άρπας, που είναι ένα όργανο πανάκριβο. Λοιπόν, ομολογώ λοιπόν ότι ο ήχος που βγαίνει από αυτό το όργανο σε οδηγεί
έτσι, πολύ αυθόρμητα να τον μετασχηματίσει σε ποιήση. Είναι ένα τόσο γλυκό, ένας τόσο γλυκός ήχος, μοιάζει λίγο στον ήχο του πιάνου, αλλά είναι πάρα πολύ γλυκός. Και πραγματικά, εγώ δεν είμαι φιλόλογος, δεν έχω αυτή την τιμή και τη χαρά να είμαι φιλόλογος. Είμαι ένας νομικός που ασχολούμαι με το διεθνές δίκαιο, αλλά ξέρετε, εμείς του διεθνούς δικαίου οι νομικοί ασχολούμαστε πάρα πολύ με την ποίηση. Και κατά συνέπεια ακολούθησα αυτή τη σχολή και από πολύ μικρός ασχολήθηκα με την ποίηση και ομολογώ την επιλογή μου και της νομικής και του διεθνούς δικαίου την έκανα μέσα από την ποίηση, γιατί λάτρεψα στα 16 μου, γνώρισα και λάτρεψα έναν μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Γιώργο Σεφέρη, ο οποίος ήταν νομικός και φυσικά και διπλωμάτης. Διαβάζοντας λοιπόν αυτό το καινούριο ποιητικό πόνημα του Στρατή Βακουλή, στο μυαλό μου πέρασε και ο εαυτός μου και πέρασαν και όλοι οι ασχολούμενοι με την ποίηση, και πραγματικά αυτό που θα μπορούσα να πω αν αναζητούσαμε έναν ορισμό του ποιητή είναι ότι ο ποιητής είναι ένας συγγραφέας ο οποίος γράφει ποίηση. Αυτός τώρα όμως ο ποιητής έχει μέσα στον χρόνο, μέσα στον χώρο μια διαφορετική θέση και έναν διαφορετικό ρόλο ανάλογα με τις ευκαιρίες που προσφέρει ο χρόνος και ο χώρος. Αυτό όμως το οποίο θα αποδώσουμε πάντα στον ποιητή αυτό είναι ο λυρισμός και ο πλούτος των λέξεων μέσα που χρησιμοποιεί, μέσα από τις οποίες λέξεις αποκαλύπτει αναμφίβολα τον εαυτό του σαν ένα «ον» πρικισμένο με μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ένα «ον» που είναι φορέας μιας βαθιάς οπτικής που βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια του κόσμου που επιλέγει εκείνος να παρατηρεί και φυσικά εκείνος συγκινείται από αυτόν τον κόσμο. Το αποτέλεσμα της ποιητικής γραφής είναι μια πραγματική μεταμόρφωση της γλώσσας που πραγματοποιείται φυσικά από έναν άνθρωπο πρικισμένο από τη μια μεριά με μια αυξημένη, ιδιαίτερα αυξημένη ευαισθησία, με μια λυρική ζωντάνια, με ένα, αν θέλετε, διαρκή εσωτερικό πόνο και διαρκείς προσδοκίες για το πέραν, για το μακριά, που είναι φυσικά και το ιδανικό. Και από την άλλη μεριά, αυτό που ανακαλύπτουμε στον ποιητή είναι ακριβώς η καλλιτεχνική του δυνότητα, μέσα από την οποία επιθυμεί να έχει μια μόνιμη σχέση με το όμορφο, με το ωραίο, με την ομορφιά. Η ποίηση λοιπόν είναι ένα είδος πολύπλοκο και γίνεται πολυπλοκότερο όταν προσπαθούμε να το ορίσουμε, και εκεί νομίζω ότι η ποίηση είναι απροσδιόριστη. Σαφέστατα έχει κάποια χαρακτηριστικά η ποίηση τα οποία φαίνονται μοναδικά, αλλά αυτή η μοναδικότητα αυτών των στοιχείων, των χαρακτηριστικών, δεν μας αρκεί για να εξηγήσουμε το σύνολο της ποίησης και της ποιητικής. Ο ορισμός λοιπόν της ποίησης αποτελεί ή καταλήγει να αποτελεί ένα αντικείμενο μιας πυρετόδους, μιας ζωντανής, διαρκούς λογοτεχνικής αντιπαράθεσης, που δεν φέρνει ποτέ όμως σαν αποτέλεσμα τη συμφιλίωση μεταξύ της μορφής του ποίηματος, του περιεχομένου και του θέματος. Όπως είπε και ο φίλος μου Στρατής Αναγνώστου προηγουμένως, η ποίηση του φίλου μας Στρατή Βακουλή χαρακτηρίζεται από μια μουσικότητα, και όπως και ακριβώς στον πεζό του λόγο, έτσι και εδώ στον ποιητικό λόγο προσφεύγει πάντα σε συγκεκριμένα περιεχόμενα. Και για να θυμίσω και το εξής, ότι και στα τρία προηγούμενα έργα του
Η ποιητική πένα του Στρατή Βακουλή ήταν πάντα παρούσα. Δεν θα ήθελα, και το λέω από την αρχή, να αναζητήσω σχέσεις ή ρίζες της ποίησης του Στρατή Βακουλή μέσα σε άλλους ποιητές ή να αποπειραθώ συγκρίσεις ή συναρτήσεις. Ο Στρατής Βακουλής είναι αυτόνομος. Ο Στρατής Βακουλής είναι ο καθημερινός άνθρωπος που τιμά τη σκέψη, που τιμά το λόγο, που σκέφτεται και σμιλεύει την καθημερινή του σκέψη και την κάνει λόγο λογοτεχνικό ή ποιητικό για να μεταδώσει αυτή τη σκέψη, αυτό το λόγο, όπως εκείνος θέλει, στον άλλον άνθρωπο, αφού όμως αυτή τη σκέψη και αυτό το λόγο τα γεμίσει με αισθήματα. Το έργο, το όποιο έργο της όποιας τέχνης, είναι αυτόνομο. Και αν δεν είναι από την αρχή, γίνεται στην εξέλιξή του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το έργο αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο. Σημαίνει ότι αυτό το έργο είναι ο μοναδικός εγγυητής της ύπαρξής του, της ύπαρξης του ποιητή. Ότι δεν όμως οργανώνεται από κανόνες. Είναι ένα ελεύθερο έργο. Δεν κρίνεται πλέον με βάση το πώς εντάσσεται σε αυτό στο οποίο αναφέρεται, αλλά αυτό το οποίο, αν θέλετε, κρίνεται είναι η ενσώματη εμπειρία του ποιητή. Μέσα στο έργο υπάρχει μια σκέψη, μια βασική σκέψη. Και από εκεί και πέρα η γραφή του ποιητή αποκτά ένα διαρκώς διαφορετικό νόημα μέσα από το κάθε ποίημα και η συνοχή τελικά είναι του ποιητικού έργου, είναι εκείνη που επιδεικνύει την ευκαιρία για τον αναγνώστη να αναλύσει στο σύνολό του το έργο. Άρα λοιπόν αυτό που αναζητάμε μέσα από το ποιητικό έργο και του Στρατή, του φίλου μου, αλλά και του όποιου ποιητή, είναι ακριβώς η δική του πένα, η δική του γραφή και πώς μεταφέρει ενδεχομένως όχι μόνο την δική του ματιά, την δική του οπτική, αλλά συνολικά όλες τις προσεγγίσεις και τις άλλες λογοτεχνικές και τις άλλες ποιητικές παραγωγές. Αναφέρθηκα προηγουμένως στο Σεφέρι. Ο Σεφέρης λοιπόν το ίδιο κάνει σε δύο τα έργα του και στις μεταγραφές του, αλλά ακόμα και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Έχει μια δική του μεταφορά, δική του ποιητική ματιά, μεταφέροντας ακριβώς έργα τα οποία έχουν γίνει γνωστά από άλλους ποιητές. Ο ρόλος του ποιητή δεν αξίζει να μπαίνουμε στον πειρασμό, αν θέλετε, να τον προσδιορίσουμε. Αυτό όμως που είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε για τον ποιητή είναι η λειτουργία του μέσα στην κοινωνία. Και αυτό που γίνεται ακόμα σημαντικότερο είναι να τον προσδιορίσουμε σαν ένα συναισθηματικό «ον», σαν μια ψυχή που αντιχεί τους άλλους, σαν μια φωνή που ψιθυρίζει ή φωνάζει αυτό που οι άλλοι μπορούν μόνο να το αρθρώσουν ή να το προφέρουν, ή αν θέλετε ο ποιητής είναι εκείνη η ικανή καλλιτεχνική καρδιά η οποία παρουσιάζει, μπορεί και παρουσιάζει το ωραίο όπως είναι πραγματικά ωραίο ή καθιστά τελικά το άσχημο είδωλο. Και αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι η πένα του ποιητή δεν τσαλακώνει ποτέ το χαρτί με το μελάνι, αλλά βλέπει το χαρτί σαν ένα φύλλο, πρόκληση, συνέχεια από κάτω από τη πένα για να μπορέσει να γράψει. Αυτό που παρατηρούμε στη σχέση του Στρατή Βακουλή με την λογοτεχνία είναι ότι δεν αφήνει τις μνήμες του να ξεθοριάσουν, αλλά είναι πάντα βέβαιος ότι μπορεί να τις αναγεννήσει
κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, σε μια όμως άλλη εποχή, και να ξαναρχίσει, και μάλιστα δίνει και πολλές φορές στον εαυτό του το δικαίωμα της παρέκκλησης. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό επίσης στην ποίηση του Στρατή είναι ότι μπορεί και να μην ανταποκρίνεται στην τρέχουσα αντίληψη για την ποίηση, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι η ποίηση είναι ένα μέσο για εκείνον να εκφράσει τον διαρκώς εξελισσόμενο συναισθηματισμό του, ενίοτε μάλιστα και αυτή η ποιητική του διάθεση δεν γίνεται αντικείμενο διάσπασης του εαυτού του, αλλά αντίθετα γίνεται μια ευκαιρία ενότητας, ενοποίησης του εαυτού του. Η ποίηση, κυρίες και κύριοι, είναι η μουσική της καρδιάς και η ποίηση παίζει έναν ρόλο υπερβατικό, όπως ακριβώς το έλεγε και προηγουμένως ο Στρατής ο Αναγνώστου, όπως ακριβώς το βλέπουμε στην αρχαία τραγωδία, αλλά ακόμα και στην κάθε ανθρώπινη δημιουργία. Αυτό το οποίο βλέπουμε στο έργο του Στρατή είναι ότι διαρκώς μας παρουσιάζει αντικείμενα πόθου, τα οποία αντικείμενα τα χαρακτηρίζει ως ομορφιές. Οπότε καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα τη διάθεσή του να αποπλανήσει το ποθητό του τέρι και απλόχερα μας γνωρίζει τις όποιες επιθυμίες του. Λατρεύει ο Στρατής να δίνει με σεβασμό στο πλαίσιο μιας ιεροτελεστίας, ιδιαίτερα στο άλλο φύλο, τον ρόλο που του αξίζει. Κάνει, θα έλεγα, ακριβώς αυτό που κάνει και ο Βολτέρος. Δηλαδή, παίρνει το παραμύθι και το κάνει φιλοσοφία. Και εκείνος, φυσικά, ο Βολτέρος εννοώ, είδε τα χαρακτηριστικά τα οποία έπρεπε να δώσει στο έργο του και έτσι, μέσα από αυτά τα τελικά τα χαρακτηριστικά, μπόρεσε και αξιοποίησε τις δικές του δυνατότητες. Η ποίηση και η φιλοσοφία πολύ συχνά αντιπαραβάλλονται, καθώς έχουν και διαφορές και ομοιότητες. Η ποίηση μπορεί να θεωρηθεί μια μορφή φιλοσοφίας, καθώς μπορεί να διερευνήσει υπαρξιακά ερωτήματα και οικουμενικά θέματα, όπως είναι η ζωή, ο θάνατος, η αγάπη, η φύση του ανθρώπου, το σύμπαν. Οι ποιητές χρησιμοποιούν εικόνες, μεταφορές και σύμβολα για να μπορέσουν τελικά να εκφράσουν ποιητικά την ιδέα τους, τη σκέψη τους. Ωστόσο, η ποίηση και η φιλοσοφία έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την έκφραση αυτών των ιδεών. Η φιλοσοφία θεωρείται γενικά ένας πιο αναλυτικός, πιο ενοιολογικός κλάδος που χρησιμοποιεί ορθολογική επιχειρηματολογία για να υπερασπιστεί τις ιδέες. Η ποίηση από την άλλη πλευρά θεωρείται συχνά σαν μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης που χρησιμοποιεί εικόνες, μεταφορές και σύμβολα για να εκφράσει ιδέες με έναν τρόπο υπαινικτικό αντί να περάσει σε λεπτομερείς εξηγήσεις. Ο φίλος μου ο Στρατής είναι ένας εμπειρικός φιλόσοφος. Σε όλο του το έργο μας αποκαλύπτει αυτή τη διαρκή του διάθεση να στοχάζεται γύρω από τον άνθρωπο, γύρω από τη φύση, γύρω από τον χρόνο, γύρω από την ζωή, την αρχή, το τέλος, γύρω από τα αισθήματα. Δίνει έμφαση στον ρόλο των αισθήσεων στην διανοητική γνώση. Διαβάζοντας το Στρατή, βλέπουμε ότι είναι, είναι πασίδηλη η θέση του, η θέση που επιλέγει, ότι η γνώση μας έρχεται μέσω των αισθήσεων, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα απατηλές και κατώτερες της κατανόησης. Κάθε αίσθηση προσπαθεί και αποκτά το δικό της νοηματικό πεδίο και δεν υπάρχει πλέον δυνατή μετάφραση μεταξύ των τεχνών, αφού κάθε συγκεκριμένη εμπειρία
έχει και τη δική της εγκυρότητα. Η ποίηση του Στρατή Βακουλή είναι αναμφίβολα αυτοβιογραφική. Περιγράφει θύελες, περιγράφει πειρασμούς, περιγράφει προδοσίες που ξεκάθαρα κλήθηκε να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά, πάντα όμως σύμφωνα με όσα πίστευε και τα πίστευε φυσικά χωρίς καμία αμφισβήτηση. Αυτό που μπορούμε να πούμε για τον Στρατή και για κάθε ποιητή είναι ότι όλη του τη ζωή πάντα προσπαθεί να την εκφράσει με μια λέξη, που όμως αυτή η λέξη πάντα γίνονται δύο τελικά στην πράξη. Η λέξη αυτή είναι η ζωή, η ίδια η ζωή, και η οποία όμως σπάει σε δύο άλλες λέξεις οι οποίες σχηματίζουν την έννοια της ζωής, που είναι ο έρωτας και ο θάνατος. Αυτό που σήμερα μέσα από το έργο του Στρατή ακούμε είναι ο ήχος των στίχων του. Άλλωστε και ο ίδιος αυτό τον τίτλο δίνει με αυτή, αν θέλετε, την επιρροή, ο ήχος της σκέψης. Και με αυτόν τον ήχο των στίχων του Στρατή μας καρφώνονται στο μυαλό ιδέες ότι πραγματικά ο Στρατής τελικά έχει συνεχώς μέσα του αυτή τη μοναδική λέξη που είναι ακριβώς η λέξη ζωή. Η ζωή όμως εν μέσω χιλιάδων, θα έλεγα, αναταραχών, και ακόμη περισσότερο ότι αυτή η λέξη, η ζωή, παραμένει χωρίς ένα κοινό αντίκρισμα, και στο τέλος αυτή η λέξη, και ίσως και το σημαντικότερο, ότι μέσα από τον Στρατή, μέσα από την έκφραση του Στρατή, μέσα από την ποίησή του, γίνεται, αποκτά έναν χαρακτήρα, θα έλεγα, αιώνια. Κυρίες και κύριοι, οι ποιητές έχουν μια ικανότητα, ή θέλουν να έχουν, να διεκδικούν αυτή την ικανότητα, να δίνουν φωνή στην ανθρωπότητα, να μεταφράζουν τα βαθύτερα συναισθήματα και τις σκέψεις τους με έναν τρόπο ποιητικό, με έναν τρόπο καλλιτεχνικό. Μπορούν οι ποιητές να αναδεικνύουν κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα και έτσι να εμπνέουν τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους, να αναλάβουν δράση για την επίλυση των προβλημάτων. Οι ποιητές είναι εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να συμβάλλουν στην πολιτισμική κατανόηση και στην ποικιλομορφία, παρουσιάζοντας διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η ποίηση είναι πάντα ένα ισχυρό εργαλείο για την προσωπική μας κάθαρση και τη συναισθηματική μας εμπειρία. Η ποίηση λειτουργεί, και αυτό το βλέπουμε και μέσα στο έργο του Στρατή, ως ένας καταλύτης για προβληματισμό και ευαισθητοποίηση. Ο ποιητής, ο Στρατής Βακουλής, έχει μία ικανότητα να μας περιγράφει με το δικό του μάτι την κοινωνική, την πολιτική και οικονομική πραγματικότητα με έναν τρόπο δημιουργικό, έτσι ώστε σε εμάς τους υπόλοιπους, στον αναγνώστη, στους αναγνώστες, να μας δίνεται η ευκαιρία να προβληματιστούμε γύρω από τα δικά του σημαντικά θέματα και φυσικά να ευαισθητοποιηθούμε κι εμείς γύρω από εκείνα τα προβλήματα που μας υποδεικνύει. Η ποίηση σίγουρα μας εμπνέει. Μας εμπνέει να αλλάξουμε, μας εμπνέει να δράσουμε. Ο ποιητής μπορεί και χρησιμοποιεί την τέχνη του με σκοπό, ακριβώς αποκλειστικό σκοπό, την ευαισθητοποίηση. Η ποίηση και για τον Στρατή είναι ακριβώς η δυνατότητα αυτοέκφρασης. Η ποίηση του επιτρέπει να έρθει κοντά σε εμάς τους υπολείπους ανθρώπους, τους φίλους του, τους συνανθρώπους του, και φυσικά να μας προσφέρει μια ευκαιρία την από κοινού προσωπική την ανάπτυξη, όπως την δική του την προσωπική ανάπτυξη, αλλά κατά κύριο λόγο την αυτογνωσία. Κάτι το οποίο, αν θέλετε,
εμένα μου έκανε πολύ θετική εντύπωση, ότι μέσα στο έργο του, σε αυτό το έργο του Στρατή υπάρχουν, δεν υπάρχουν μόνο ποίηματα, αλλά θα έλεγα υπάρχουν και ποιητικά αποφθέγματα ή ποιητικοφιλοσοφικά αποφθέγματα. Εγώ κράτησα ένα, συγκράτησα μάλλον ένα από αυτά, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, που νομίζω δείχνει και όλη, για μένα τουλάχιστον ταπεινή μου προσωπική άποψη, δίνει και όλο το στίγμα αυτής της φάσης, της περίοδου στην οποία, ή των περιόδων στις οποίες βρέθηκε ο Στρατής Βακουλής όταν ολοκλήρωσε, αν θέλετε, αυτή την ποιητική του, αυτό το ποιητικό σύνολο. Σας το διαβάζω. «Την πριν από τη γέννησή μου, την πριν από τη γέννησή σου, ζωή μου, δεν θέλω να τη θυμάμαι. Την μετά τον θάνατό μου, ζωή σου, σκέπτομαι και ανησυχώ». Πραγματικά, αυτό που θα ήθελα έτσι να πω κλείνοντας αυτές τις σκέψεις, τις οποίες μου προκάλεσε η δουλειά του Στρατή, αυτό που θέλω πραγματικά να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους, φίλους, γνωστούς, να έχεις την ευκαιρία μαζί με τέτοιους ανθρώπους να μοιράζεσαι σκέψεις για τον κόσμο, για τη ζωή, για το μέλλον αυτού του κόσμου. Είναι τιμή μου και χαρά μου που ο Στρατής μου προσφέρει αυτή την ευκαιρία μέσα από την φιλία μας, μέσα από την ευκαιρία που μου έδωσε να παρουσιάσω και σήμερα αυτό το καινούριο του πόνημα, και εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου αυτή η δουλειά σου, Στρατή μου, να διαβαστεί. Είναι άριστη δουλειά, είναι υπέροχη δουλειά. Εύχομαι λοιπόν να διαβαστεί, να κερδίσει και άλλους ανθρώπους και άλλους συνανθρώπους μου, και πάνω απ' όλα να είσαι καλά και να ξαναβρεθούμε και να μου ξαναδώσεις αυτή την τιμητική ευκαιρία να παρουσιάσω το έργο σου. Συγχαρητήρια, καλή πορεία. Εκείνο το οποίο θέλω να σας επιμυστηρευτώ είναι το ότι μετά από όλα αυτά που ελέγχθησαν μεταξύ των δύο φίλων, είναι ότι όταν γράφω δεν είμαι εγώ. Δηλαδή θα μου επιτρέψετε να πω ότι πολύ θα ήθελα να γνωρίσω αυτόν τον Στρατή τον Βακουλή που περιέγραψαν. Γιατί όταν γράφω είμαι τελείως αλλού, και όταν μετά, όταν είμαι εγώ, τα διαβάζω, λέω, εγώ τα έγραψα αυτά. Σας μιλάω ειλικρινά. Γράφω δηλαδή σε στιγμές κάποιες έμπνευσης, και μπορεί να μου αυτή η έμπνευση να έρθει και να γράφω 5 ώρες, και όταν τελειώσω λέω, εγώ τα έκανα αυτά. Έτσι είναι όλα τα έργα μου. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, έχω γράψει τα 4 βιβλία. Το πρώτο είναι ένα είδος περιγραφής της ζωής μου. Το έχω εκδώσει μονάχα σε 6 αντίγραφα. Είναι για τα εγγόνια μου και τις κόρες μου, και μάλιστα ένα, επειδή μου το ζήτησε ο σύλλογος του χωριού, το έχω δώσει και στο χωριό. Αυτό δεν το έχω δημοσιοποιήσει. Τα υπόλοιπα 3, εν πάση περιπτώσει, είναι δημοσιοποιημένα. Τα έχουν παρουσιάσει πάλι τα 2 ο Στρατής μαζί με τον Πάνο. Και τα 3, επίσης, στα 3 είναι ο Πάνος.